Έχετε καταθέσει μια πρόταση εξεταστικής, η οποία συζητείται σήμερα και η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Γιατί οι αντιδράσεις, από ό,τι κατάλαβα, δεν μπορούσαν από την πρόταση. Από το γεγονός ότι στηρίζει η Νέα Δημοκρατία και λένε, όπλα το. Το ΚΚΕ 19 και τη Νέα Δημοκρατία λένε και στηρίζει αυτό και πάει να συσκοτήσει και να κάνει. Δηλαδή το έχουν πει αυτά και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μα το επιβεβαιώσει και ο Βασιλιάδης. Λέγεται ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα τη στηρίξει. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται. Θα μα πει και ο Βασιλιάδης. Εντάξει, τώρα για αυτές τις φεδρότητες και από εκεί που ξεκίνησαν, νομίζω δεν αξίζει να απαντήσω. Εντάξει, τα έχετε ακούσει πάντως, τα έχουν πει και στη Βουλή. Τα έχουν ακούσει και τα έχουν πει στη Βουλή, ενώ και για το πρόσωπο που τις είπε δεν μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω. Ναι. Όμως, και δεν μας ξαφνιάζει ότι ενοχλούνται όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ενοχλήθηκε και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μπορεί να έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και να είπε ότι θα ψηφίσει την πρόταση για να μαζέψει τις χιδεώτες και τις άθλιες δηλώσεις του Υπουργού της, του κ. Γεωργιάδη. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι λέει ότι θα ψηφίσω την πρόταση, αλλά διαφωνώ με το περιεχόμενό της. Όχι, δεν είπε αυτό. Αυτό είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ήταν ότι, ότι στην πραγματικότητα θα το δούμε το περιεχόμενο, αλλά αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα της πρωτοβουλίας, ναι, και τη στηρίζουμε. Είναι διαφορετικό από αυτό που λέτε. Και στην πραγματικότητα όμως και οι μεν και οι δε, και αυτοί που τη στηρίζουν και αυτοί που δεν τη στηρίζουν, το ΠΑΣΟΚ έχει μείνει μέχρι τώρα να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να στηρίξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ χτες ακούσαμε κι εμείς ότι πρόκειται να στηρίξει την πρόταση με επιφυλάξεις και αυτός για το περιεχόμενο, που συμφωνούν στο ότι όλοι θέλουν να βγουν από το κάδρο των πολιτικών ευθυνών που τους βαραίνουν για αυτό το τραγικό έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη. Γιατί, κοιτάξτε, δείτε, και οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων στη μήνυσή τους μιλάνε για εξέταση των ευθυνών σε εύρος 15 ετίας. Και όσοι λιδωρούν λοιπόν το αίτημα του ΚΚΕ για να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες, και πολιτικές και ποινικές, γιατί περιλαμβάνει και τις ποινικές ευθύνες το αίτημά μας. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η προανακριτική είναι αυτή. Το αίτημα που καταθέτουμε περιλαμβάνει να ελεγχθούν όλες οι ευθύνες εξεταστικοί, πολιτικές και ποινικές. Και βέβαια είναι το πιο πρόσφορο μέσο, διότι είναι η μόνη η δυνατότητα που έχει η αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση και να ψηφιστεί χωρίς την ψήφο της κυβέρνησης, είναι μόνο η Εξεταστική Επιτροπή. Η Προανακριτική Επιτροπή ενέχει τον κίνδυνο, αν την απορρίψει η κυβέρνηση, να οδηγήσει οριστικά σε ενταφιασμό του ελέγχου των ποινικών ευθυνών, διότι ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα είναι πολύ συγκεκριμένος και λέει ότι δεν μπορεί να κατατεθεί νέα πρόταση για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Έτσι, στην πραγματικότητα, μια τέτοια πρόταση θα οδηγούσε στο θάψιμο. Και υπήρχαν δηλώσεις και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πρωτοκατατέθηκε η πρόταση από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ για την Προανακριτική Επιτροπή, από τα πρακτικά της Βουλής, μάλιστα το είδαμε, έλεγε ότι πετάτε σωσίβιο στον κύριο Καραμαλή, γιατί μια τέτοια πρόταση μπορεί να την απορρίψει η πλειοψηφία και να θαυτεί εντελώς, να μην μπορέσει να ξανανοίξει ο φάκελος. Εμείς θεωρούμε ότι και οι προανακριτικές επιτροπές και οι εξεταστικοί δεν έρχονται σε αντιπαράθεση. Αν όμως πραγματικά υπάρχει πρόθεση από αυτά τα κόμματα να εξεταστούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό έγκλημα, που δεν είναι άλλες από την απελευθέρωση, την ιδιωτικοποίηση και την κατάτμηση. Του... Πού καταλαμβάνετε αποτέλεσμα, υπάρχει επιτροπή να τα ερευνήσει αυτά. Προφανώς όμως αυτά τα ζητήματα τα κατήγγειλαν από πριν οι εργαζόμενοι στο ΝΟΣΕ, και είναι αυτά που ζητάνε και οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων να διερευνηθούν. Εμείς θεωρούμε ότι παγιώνεται ένα ρεύμα αμφισβήτηση στην κυρίαρχη πολιτική και ταυτόχρονα συμπόρευση με το ΚΚΕ. Και γι' αυτό καλούμε και έναν κόσμο που ήδη έχει βρεθεί δίπλα μας σε μεγάλους κοινωνικούς αγώνες και αυτούς που θα έχουμε μπροστά μας, να μην εγκλωβιστεί για άλλη μια φορά στις διάφορες προσπάθειες που γίνεται να αναμορφωθεί η σοσιαλδημοκρατία ή να διαμορφωθούν αναχώματα για να εγκλωβιστεί ένας κόσμος σε διάφορες ψευδεστήσεις, διότι αυτή η πορεία εκφυλισμού που υπάρχει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μονόπρακτο θέατρο, έχει εξέλιξη. Βάρη του εκφυλισμού που λέτε. Από και το ΚΚΕ έχει γνωρίσει διασπάσει την ιστορία του. Εντάξει, και για μας και ο τρόπος που γίνεται και αν θέλετε αυτό που παρουσιάζεται σήμερα ως εκπρόσωπος της αριστεράς, που για μας έχει πάψει προπολού να αποτελεί κάτι τέτοιο ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούμε ότι είναι μια πορεία πολιτικού, οργανωτικού και ιδεολογικού εκφυλισμού,
που ήρθε και έχουν ευθύνη, αν θέλετε, και αυτά τα στελέχη και τα παλιά και τα νέα που παρουσίαζαν ότι μπορεί να συνυπάρξουν αρμονικά και να ζήσουν το ίδιο καλά και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις και το κεφάλαιο, όπως λέει και σήμερα ο κ. Κασελάκης στις διαβεβαιώσεις του στο ΣΕΒ ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια αρμονική συνύπαρξη. Και τελικά οδήγησε στα μαξιλάρια, οδήγησε στους κατρούγκαλους, οδήγησε στο να, και σήμερα βέβαια να, στην μειώση μισθών, στους απεργοκτόνους νόμους. Αυτά είναι γνωστά. Στην κατάργηση του κατώτατου, στην αύξηση του κατώτατου. Αλλά κοιτάξτε, αυτά το που, η μνήμη πάλι επιπληκτική, αλλά δεν πειράζει. Και σήμερα, βέβαια, στην προηγούμενη θητεία ψηφίσατε το 50% των νόμων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα και η πορεία εκεί πριν μετά κρίνεται και αποδεικνύεται.